πολύ μεγάλη χαρά να έχω στον αέρα της εκπομπής κάποιον τον οποίο θέλετε όλοι να έχετε κολλητό σας φίλο, θα καταλάβετε γιατί το λέω. Είναι ο Στέλιος Τηλιανίδης, είναι social media expert και δάσκαλος. Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, Στέλιο μου. Αν προσπαθώ να προσεταιριστώ με κάποιον τρόπο, καταλαβαίνεις. Με το αζημίωτο. Με το αζημίωτο. Στέλιο μου, με το αζημίωτο η σημερινή συνέντευξη. Καλώς όρισες. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα σε όλους. Όπα. Χαμήλωσε τα ηχεία σου, γιατί μικροφωνίζεις. Πάντα ήθελα να την πω αυτή την έκφραση. Να χαμηλώσω τα ηχεία μου, γιατί μικροφωνίζω. Πολύ καλύτερα τώρα. Λοιπόν, έχεις γράψει το πρώτο βιβλίο για το Instagram. Και μέσα περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι βασανιστικές λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει κάποιος expert σε 30 μέρες. Τι σημαίνει καταρχήν expert? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Τι σημαίνει expert? Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο expert γιατί... τελικά? Θα σου πω, δεν υπάρχει κανονικά, δεν υπάρχει expert. Mm-hmm. Είναι λίγο μπερδεμένη η έννοια του Instagram, γιατί άλλο σκοπό έχει, παράδειγμα, εσύ στο Instagram, άλλο σκοπό έχει μια επιχείρηση, κάποιος που θέλει να γίνει influencer. Οπότε για τον καθένα το να καταφέρει το σκοπό του είναι το να γίνεις expert. Ωραία. Υπάρχουν δύο πραγματάκια στο Instagram. Το ένα είναι το γενικό θεωρητικό κομμάτι, ότι πρέπει να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί το Instagram. Γιατί ενώ σε σένα, και φέρνω παράδειγμα εσένα γιατί είδα, παρατήρησα και το λογαριασμό σου, έτσι. Μην νομίζεις ότι ήρθα διάβαστος. Λοιπόν, ενώ σε σένα κάποια πραγματάκια είναι πιο εύκολα, γιατί ήδη, είσαι ήδη γνωστή. Ναι. Και επίσης είναι πολύ εύκολο να βγάλεις την προσωπικότητά σου. Ναι. Ο υπόλοιπος κόσμος μπερδεύεται. Και ειδικά οι επιχειρήσεις. Οι οποίες επιχειρήσεις μπαίνουν σε ένα προσωπικό κοινωνικό μέσο και φοράνε μια ασπίδα της επιχείρησης και αποστασιοποιούνται. Α, κατάλαβα τι θες να πεις. Δεν μοιράζονται οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας της επιχείρησης, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το προϊόν. Αλλά με κάτι έτσι πιο ακριβώς. Προσωπικό, κάτι πιο. Κάτι είναι, παιδί μου, σαν να βάζει λίγο το μάτι στην κλειδαρότρυπα για να δουν και από πίσω τι γίνεται, πέρα από την μπράντα, ας πούμε, που είναι το εξώφυλλο. Το αναφέρω ακριβώς έτσι και στο βιβλίο. Ο κόσμος θέλει να βλέπει από την κλειδαρότρυπα. Δεν θέλει να δει τα προϊόντα μας, δεν νοιάζεται για τα προϊόντα μας, νοιάζεται για μας. Φυσικά, το ίδιο συμβαίνει και με πάρα πολλούς influencers, οι οποίοι, μάλλον macro-influencers, τους μικρούς, τα διάφορα παιδιά της διπλανής πόρτας, τα οποία προσπαθούν κι αυτά να αποκτήσουν λίγη φήμη και δόξα, η οποία μπορεί να τους φέρει όμως και κάποια χρηματικά ωφέλη. Και μεγαλύτερη φήμη. Οπότε, και δόξα μετά. Έτσι ακριβώς. Κάνουν την προσπάθειά τους με λάθος βήματα. Γιατί κι αυτοί δεν έχουν πιάσει το νόημα το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το μέσο. Οπότε στο βιβλίο υπάρχει το θεωρητικό κομμάτι, γιατί πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Ναι. Και υπάρχει και το τεχνικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν και ορισμένα τερτύπια, ορισμένα trick tips. Δώσε μου ένα τώρα. Οποία... Δώσε μου ένα τώρα. Πρώτα απ' όλα τα hashtags. Πρώτα απ' όλα τα hashtags. Σε παρακαλώ, με αυτά τα hashtags, ακούν... πολύ κούραση αυτά τα hashtags, ρε παιδάκι. Λοιπόν, τα hashtags, Χριστίνα μου, είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν μιλάμε για Ελλάδα και ελληνικό κοινό, ναι, χρησιμοποιείς πρώτα απ' όλα 30, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιήσεις λιγότερα. Και το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποιείς τα ελληνικά hashtag για να σε δει ελληνικό κοινό. Τόσο απλά. Oh, δηλαδή, not in έτσι. Greek, please, in Greek, ελληνικά. In Greek ή και Greekless, αλλά τσέκαρε τη λέξη ότι δεν σημαίνει κάτι άλλο σε άλλη γλώσσα. Γιατί αν τσεκάρεις κάποια Greekless, θα δεις ότι σε κάποιες άλλες γλώσσες προφανώς έχουν κάποια άλλη σημασία. Συγγνώμη, φαίνεται πόσο, από τι ποσοστό ανα... επιτυχίες μου εγγυάται το βιβλίο σου, αν το διαβάσω? Αν το διαβάσεις... Πέσιμο! Πέσιμο στον αέρα κατευθείαν! Πες μου, τι κανένα πόσους followers λοιπόν, μου εγγυάσαι στο λογαριασμό μου αύριο? Ωραιότατα. Τους μέγιστους που μπορείς να πάρεις ανάλογα με την προσπάθεια που θα κάνεις. Είναι τόσο απλό. Ήπουλη γιατί, απάντηση. Όχι, είναι η πραγματική απάντηση. Και όποιος υπόσχεται followers, η μόνη περίπτωση είναι να στους πουλάει, να σου το πω έτσι. Ναι. Να σου πουλάει αυτούς τους ψεύτικους λογαριασμούς για να ανεβάσεις ένα νούμερο. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα κανονικό κοινό, αληθινό κοινό, το Instagram θέλει δουλειά. Αν λοιπόν δουλέψεις σωστά με αυτά που λέω στο βιβλίο,
θα έχεις το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Πάμε για best seller, να ξέρεις. Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι ήδη έχει πάρα πολύ καλές πωλήσεις. Κάτι το οποίο δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια, έτσι, γιατί εγώ είμαι marketer, δεν είμαι συγγραφέας. Ο λόγος του βιβλίου ήταν ακριβώς για να μπορέσει ο καθένας να έχει ένα προσιτό μέσο, προσιτό οικονομικά, γιατί υπάρχουν, κάνω τα μαθήματα που είναι για τις επιχειρήσεις. Οπότε εκεί, επειδή είναι live, είναι ένας προς έναν, σίγουρα και η αμοιβή μου και το κόστος είναι λίγο μεγαλύτερο. Άρα το βιβλίο λοιπόν είναι ο καλύτερος τρόπος. Τη γνώση αυτή που θα είχαν τα μαθήματα αυτά, συμπυκνωμένη στο δικό σου το βιβλίο. Και... ακριβώς. Αλλά θέλει και 30 μέρες όμως. Διάβασε το σε 5. Όχι, με συγχωρείς. Οι 30 μέρες έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα το διαβάσεις ή πόσες μέρες θα σου πάρει να εφαρμόσεις αυτά που βρίσκονται μέσα στο content. Έχει να κάνει με το πόσο θα χρειαστεί να το κατανοήσεις. Α, μάλιστα. Άρα θέλει πρακτική εξάσκηση. Το βιβλίο διαβάζεται και σε 5 μέρες. Δεν είναι μεγάλο, είναι 130 σελίδες. Mm-hmm. Δεν έχει περίεργους τεχνικούς όρους ώστε να μπερδεύει κάποιον. Mm-hmm. Έχει παραδείγματα, φωτογραφίες ακριβώς του τι να κάνεις. Αλλά πρέπει να το διαβάσεις προσεκτικά για να το κατανοήσεις. Θέλω να σου πω στο σημείο αυτό... συγγνώμη, ολοκλήρωση και θα σου πω μετά. Όχι, και κάτι που λέω σε όλους όσους ανεβάζουν stories στο Instagram ότι πήραν το βιβλίο, ναι, διαβάστε το προσεκτικά, γιατί έχουμε την τάση όλοι μας να πηγαίνουμε. Πού μιλάει για τα hashtag, πάμε να δούμε για τα hashtag. Πού μιλάει για το πώς θα αποκτήσουμε followers, πάμε να δούμε εκεί. Αν χάσεις λοιπόν τα δύο πρώτα κεφάλαια, θα κάνεις πάλι μια τρύπα στο νερό. Οπότε προσεκτική ανάγνωση από την αρχή και με τη σειρά που το έχω το βιβλίο, γιατί ξεκινάει από το να το καταλάβεις πώς θα στήσεις το βιογραφικό σου, πώς θα στήσεις τα highlight, πώς θα δεις το περιεχόμενό σου και μετά όλα τα υπόλοιπα, τα hashtag, το πώς θα αλληλεπιδράσεις με το κοινό και πώς θα αποκτήσεις followers. Με τη σωστή σειρά λοιπόν η επιτυχία είναι εγγυημένη. Ξέρεις ότι σε ακολουθούσα χωρίς να ξέρω ότι θα συναντηθούμε on air εδώ και πολύ καιρό, έτσι. Το ξέρω, το είδα να σου πω την αλήθεια χθες συγκεκριμένα. Έτσι, τώρα σε ακολουθώ και εγώ βέβαια και μου άρεσε και όλο το προφίλ σου, να σου πω την αλήθεια. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, αυτό το βοηθάμε να κυριαρχήσεις στα social, it drinks a bell, ξέρεις, κάνει αυτό το κυριαρχήσεις και social, ρε παιδί μου, πολύ εύστοχο, αλλά θα μου πεις η δουλειά μας είναι, δεν θα ξέρουμε πώς να το προμοτάρουμε και να το πλασάρουμε. Είναι γεγονός. Θα τα ξαναπούμε, Στέλιο μου, έχω την αίσθηση. Όποτε θέλεις, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν και χαρά μου και τιμή μου. Να πω ένα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Ανάσταση, όλοι να έχουν υγεία και να έχουν τα καλύτερα στη ζωή τους και σε σένα προσωπικά εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι συμβουλή θέλεις για το Instagram είναι πάντα στη διάθεσή σου. Θα σε πάρω τηλέφωνο, σε ευχαριστώ, Στέλιο μου. Θα σε περιμένω, φιλιά πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ.